ψυχολογίας και θα μας αναπτύξει τις ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις, το στίγμα και τις διατροφικές διαταραχές. Γεια σας. Το τμήμα δεν είναι κοινωνικής ψυχολογίας, το τμήμα είναι ψυχολογίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας έχουν πάρει χαμπάρι ότι είμαστε πολύ έντονα προδιατεθειμένοι για την κοινωνική, πιο πολύ παρά για την κλινική, αλλά ακόμα παραμένει ψυχολογίας πάντως το τμήμα, έτσι. Δεν είναι, το λέω και σε εσάς, δεν υπάρχει τμήμα κοινωνικής ψυχολογίας στην Ελλάδα, μόνο ψυχολογίας. Εδώ, εφόσον σας το είπαν προηγουμένως, δηλαδή κατά λάθος μένα, αλλά σωστά κατ' ουσίαν, θα πρέπει να πω ότι για μας αυτές οι προσεγγίσεις, για εμάς τουλάχιστον που είμαστε πιο πολύ προσανατολισμένοι στην κοινωνική ψυχολογία, θεωρούμε ότι έχουν ένα βασικό κοινωνικό υπόβαθρο. Γι' αυτό με κάλεσαν εδώ να μιλήσω για το στίγμα, αλλά εγώ το εντάσσω περισσότερο σε μια κοινωνιοκλινική περίπτωση ή προσέγγιση, να το πω στο έτσι. Τι είναι το στίγμα, λοιπόν? Το στίγμα αναφέρεται καταρχάς σε ένα κοινωνικό προβληματισμό, ο οποίος είτε υπάρχει προς μια μερίδα ανθρώπων, δηλαδή από μία μερίδα ανθρώπων, τους περισσότερους συνήθως, ως προς κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι οι λιγότεροι και οι οποίοι υποφέρουν από κάποιο είδους κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή, τους απομονώνουμε, τους στιγματίζουμε με λίγα λόγια, τους χρωματίζουμε με αρνητικά επίθετα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πρόνοια, δηλαδή είναι μια επανένταξη, όπως αναφέρω και παρακάτω, και όλα αυτά τα συνήθως τα ουσιαστικά τα οποία μπαίνουν στην άκρη, όπως επίσης και θα πρέπει να υπάρξει κάποια, εντός εισαγωγικών βέβαια αυτή τη φορά, κοινωνική θεραπεία. Κοινωνική θεραπεία μπαίνει εντός εισαγωγικών, γιατί όταν μιλάμε για άτομα, συνήθως πολύ εύκολο μπορούμε να πούμε να αναφερθούμε σε θεραπείες. Σε κλινικές περιπτώσεις, σε κοινωνικές όμως περιπτώσεις, εδώ τι θα αναφερθούμε? Θα αναφερθούμε ότι δηλαδή πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να γιατρέψουμε τις πεποιθήσεις ορισμένων ατόμων, κοινωνικών μορφωμάτων, ομάδων, έτσι, μεγάλων, ως προς τις πεποιθήσεις που έχουν σχετικά με κάποιες άλλες ομάδες. Και εδώ αρχίζει τώρα το, αν θέλετε, αυτό ο σχολιασμός μου, δηλαδή, ο οποίος είναι αρκετά, θα έργα, ίσως και έντονος, ότι πολλές φορές αυτές οι πρωτοβουλίες οι οποίες απευθύνονται πάνω στο στίγμα έχουν σαν στόχο την κοινωνική απενοχοποίηση. Δηλαδή ότι να λέμε ότι και εμείς κάνουμε κάτι για αυτούς. Χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει πολλές φορές μια αξιολογητική διαδικασία, μια αξιολογική διαδικασία η οποία θα έλεγε ότι αυτό που κάναμε πέτυχε ή δεν πέτυχε. Κυριαρχεί δηλαδή μια λογική ότι καλύτερα να το κάνεις παρά να μην το κάνεις. Ή όπως έλεγε και ο Παπ σε μια διαφήμιση του παλιά, και αν σου κάτσει, γιατί όχι. Επίσης, κυριαρχεί μια προγραμματίστικη λογική, η οποία είναι τι είναι το πολιτικό ορθόν, ας πούμε, δεν κάνει να απορρίπτουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ή, ξέρω εγώ, μια μηχανιστική λογική που λέει ότι αν εγώ ξαφνικά βγω σαν καθηγητής, ας πούμε, υποθέτομαι πως έχουμε ένα στάτους της γνώσης, και γι' αυτό αμφιβάλλω αρκετά αυτή τη στιγμή στο σημερινό κοινωνικό, στην κοινωνική συγκυρία, θα μπορούσα να σας πείσω εγώ, ας πούμε, να μην αποκλείετε τους άλλους ανθρώπους. Αυτό φυσικά είναι μια αιτιώδη σχέση η οποία είναι απευθείας και η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτόματη. Δηλαδή, αν εγώ και σας το πω, δεν σημαίνει ότι θα ευαισθητοποιηθείτε την άλλη στιγμή και θα αλλάξετε τις πεποιθήσεις σας, για όνομα του Θεού, ας πούμε. Επίσης, αναφερόμαστε σε μια κοινωνιομηχανική. Δηλαδή, αν απορρίψουμε το πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι εγώ μπορώ να σας επηρεάσω απλά, τότε τι μπορώ ίσως να εφαρμόσω μια τεχνολογία κοινωνικής πειθούς που να σας πείσει. Η οποία δεν θα είναι τόσο άμεση, δεν θα είναι τόσο εμφανής, ας πούμε. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα είναι, τελικά καταλήγουν σε γνωστές, είτε σε... είτε σε διοργάνωση, ας πούμε, ημερίδων, είτε σε διοργάνωση leaflets, σε booklets, δηλαδή μοιρασμό διάφορων φυλαδίων, από εδώ και τα οποία έχουν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν, εντός εισαγωγικών, την κοινή γνώμη. Τώρα, λογικά, αν το πάρουμε, αυτές συνήθως οι πρωτοβουλίες ή αυτές, αν θέλετε, αυτές οι ενέργειες δεν έχουν αποδώσει αυτό που θα έπρεπε να αποδώσουν. Εν τούτης όμως κυριαρχεί η πρώτη, αν θέλετε, της κοινωνικής απενοχοποίησης. Δηλαδή, από το να μην το δώσω,
καλύτερα να το δώσω. Από το να δείξω ότι στη τελική ανάλυση δεν κάνω τίποτα γι' αυτό, καλύτερα ας κάνω και κάτι και ό,τι πιάσει. Επίσης, δεν γίνεται σχεδόν καμία έρευνα πάνω στο στίγμα, αν και όλες, αν θέλετε, τουλάχιστον επάνω στο στίγμα, ακριβώς στο στίγμα, διότι όλες αυτές οι έρευνες αφορούν την κοινωνική επιρροή, τις μειονότητες, αφορούν δηλαδή για μας που είμαστε κοινωνικοί ψυχολόγοι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει στίγμα με την έννοια του στίγματος ή το στίγμα μπορεί να αποδοθεί σε πάρα πολλές ομάδες. Δεν είναι ανάγκη να είναι διατροφικών διαταραχών, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το στίγμα των μεταναστών ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Και οι λύσεις οι οποίες δίδονται τις περισσότερες φορές είναι λύσεις δημοσκοπικού τύπου. Δηλαδή ότι πάμε και κάνουμε μία έρευνα στην οποία ρωτάμε συνήθως κάποιους κάποια πράγματα και σε αυτούς ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα τρομερό στίγμα ή κάτι άλλο φοβερό και τρομερό, το οποίο καλούμαστε στη συνέχεια βέβαια να λύσουμε με τους παραπάνω τρόπους. Δηλαδή να ακολουθήσουμε μια προγραμματίστικη λογική ή να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε, όπως επίσης και να προσφέρουμε το κυριότερο, τουλάχιστον για μένα, είναι να προσφέρουμε μια κοινωνική απενοχοποίηση. Δηλαδή να πούμε ότι κάτι κάναμε και για αυτούς. Εντάξει, δεν τους αφήσαμε στο έλεος τους ή στη μοίρα τους. Ή τουλάχιστον να το πω στο έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχουν. Δεν είναι αυτό που λέμε διαφανής για μας. Αυτά τα έχει πει πάρα πολύ ωραία και τα λέει δηλαδή η Judith Butler, που είχε έρθει και στο Πάντιο και είχε κάνει μια ομιλία κεντρική πάνω στα performativity και όλα αυτά τα που είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, εμείς με βάση προβληματισμένοι και εμείς λοιπόν από όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, αποφασίσαμε να κάνουμε μια άλλη προοπτική, να δώσουμε μια άλλη προοπτική στο θέμα και αποφασίσαμε να το δούμε περισσότερο από την πλευρά των κοινωνικών δικτύων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούμε να έχουμε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως ξέρετε, ήδη είναι μια πολύ μοντέρνα, θα έλεγε κάποιος, αντίληψη. Άλλωστε και ο ελληνικής καταγωγής, ο Νίκολας Χριστάκης, ο οποίος είναι στους 100 πρώτους most influential scientists in the world, τους πιο, που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, ασχολείται με την κοινωνική ιατρική και τα δίκτυα. Μία από τις ερευνές του, μάλιστα, ήταν ότι αν το κοινωνικό σου δίκτυο εμπεριέχει πολλούς, ας πούμε, παχύσαρκους, τότε και εσύ, ας πούμε, έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνεις παχύσαρκος. Θα μπορούσε να πει κάποιος δηλαδή ότι υπάρχει μια κοινωνική μεταδοτικότητα μέσω των κοινωνικών δικτύων σχετικά με ένα θέμα το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση θα μπορούσε να πει κανένας ότι αν εγώ τρώω πολύ, επιβάλλω και εσάς να φάτε πολύ ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως λοιπόν έχουμε εδώ πέρα τα κοινωνικά δίκτυα, το οποίο μπορεί να είναι ένα πλήρες δίκτυο όπως βλέπετε απάνω-πάνω, ένα δίκτυο επικοινωνίας βασισμένο στην οποιαδήποτε εγκύτητα. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη ακτίνα εγκύτητας είναι η οικογένεια συνήθως, έτσι, και ή μπορεί να πάρει και οποιαδήποτε μορφή. Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να δώσουμε μέσα από το ISIOT Project, μέσα από το εγχείρημα δηλαδή ISIOT, μια νέα προοπτική στο στίγμα ή γενικότερα στην κοινωνικό αποκλεισμό. Δηλαδή, παίρνοντας τα κοινωνικά δίκτυα, καταρχάς τα οποία τα ανέφερα, το μανιφέστο της πολυπλοκότητας. Τι σημαίνει? Ότι στο εγχείρημα ISIOT, εμείς δεν δεχόμαστε ότι μπορεί, και αυτό το αποδείξαμε δηλαδή, ότι δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει προβλεψιμότητα στην ανθρώπινη κοινωνική δράση. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια πολυμεταβλητότητα, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι εγώ, αν θέλω, αυτή τη στιγμή το σύστημα το κοινωνικό είναι εγγενώς μη προβλέψιμο. Άρα δεν μπορώ να προβλέψω με βάση, αν θέλετε, συγκεκριμένα condition, συγκεκριμένα αίτια, το αν κάποιος θα αποκτήσει διατροφικές διαταραχές, εάν δεν θα τις αποκτήσει ή αν θέλετε οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και το να διαπράξει κάποιο αδίκημα το οποίο είναι ενάντια στη ζωή. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς μπορεί να διαπράξει ένα αδίκημα κατά της ζωής. Δεν υπάρχουν προδιαθεστικοί παράγοντες οι οποίοι να μπορούν αιτιοκρατικά πλέον να προσδιορίσουν το τι θα γίνει. Υπάρχει μη γραμμική δυναμική, μη προβλεψιμότητα. Αυτό σημαίνει επίσης, για παράδειγμα, στιγμή στη ζωή μου μπορεί να έχει δυσανάλογες συνέπειες στο μέλλον μου, χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει μια αναλογία μεταξύ αυτού που έγινε από τα πολύ μικρό και αυτό που έγινε στο μέλλον, το οποίο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Και επίσης δεν θέλαμε από την αρχή να βάλουμε τις γνωστά λογίδρια ή, αν θέλετε, τις γνωστές αρχές που βάζουν συνήθως ότι η ζωή είναι πολύ πολύπλοκη, η κοινωνία είναι τρομερά πολύπλοκη, έχουμε τρομερά πολλές μεταβλητές και όλα αυτά. Αυτά εμείς τα θεωρήσαμε σαν εισαγωγή της πολυπλοκότητας εκ των προτέρων. Εμείς θέλαμε να δούμε πώς από πολύ απλούς κανόνες παράγεται πολύπλοκότητα. Παράγεται πολυπλοκότητα, μάλλον.
Άρα λοιπόν, το στίγμα θα μπορούσε να δοθεί ως δείγμα, ως μια μορφή κοινωνικής απομόνωσης. Προσέξτε τώρα τι γίνεται άμα αλλάξω αυτούς τους ορισμούς και τους πάρω όλους και τους μεταθέσω πλέον σε ένα άλλο πλαίσιο. Δηλαδή, τι θα ήταν κάποιος ο οποίος είναι κοινωνικά, γιατί είναι κάποιος κοινωνικά απομονωμένος. Δυναμικά, εάν το πάρω, θα μπορούσα να πω ότι αν είμαι πολύ σταθερός σε μια παρέα η οποία έχει μια αλφα δυναμική, δηλαδή οι γνώμες αλλάζουν σε αυτή την παρέα και όλα αυτά, τότε θα μπορούσα να πω ότι είμαι βαρετός. Αντιθέτως, αν ήμουν πάρα πολύ ασταθής, τότε θα είχα ακριβώς το ανάποδο, ότι είμαι πάρα πολύ ασταθής και οι άνθρωποι αυτοί αργά ή γρήγορα θα με απομονώσουν. Είτε γιατί είμαι πάρα πολύ ασταθής για αυτούς, είτε γιατί είμαι βαρετός και πάρα πολύ σταθερός. Μπορεί να υπάρξει επίσης και κοινωνική συσπήρωση εσωτερικού κύκλου. Δηλαδή ότι υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία μέσα στο εσωτερικό, βλέπε, θα μπορούσε να πει κάποιος οικογένεια, ενώ απέναντίας υπάρχει κοινωνική υπομόνωση στο εξωτερικό. Δηλαδή η οικογένεια παραμένει ένας κύκλος, η οποία οικογένεια αυτή είτε λόγω μιας υπερβολικής σταθερότητας, έτσι, είτε λόγω μιας υπερβολικής αστάθειας αυτής της οικογένειας, απομονώνεται, εν τούτης όμως το εσωτερικό της παραμένει πάρα πολύ, θα έλεγε κάποιος, δεμένη και συσπυρωμένη. Επίσης, μπορούμε να το ανταποδώσουμε αυτό ακόμα και σε ατομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν έχουμε πολύ ασταθή χαρακτηριστικά προσωπικότητας πλέον, είτε ασταθή συμπεριφορά, τότε θα περιμέναμε μια ασταθή συμπεριφορά με πισωγυρίσματα, δηλαδή αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε συνήθως στα, όχι μόνο στις διατροφικές διαταραχές, αλλά και σχεδόν και ακόμα και στην κοινωνική συμπεριφορά, έτσι. Σήμερα είναι πολιτικώς μη ορθόν το κάποιος να γυρίζει το σακάκι του. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι εγώ, ακόμα να το πω και με καθαρά, με όρους πολιτικών δημοσκοπήσεων, ότι τώρα ψήφισα το ένα κόμμα, το άλλο ψήφισα την άλλο κόμμα, ή τώρα πιστεύω αυτό, την άλλη μέρα πιστεύω εκείνο, στο τέλος όλοι με κατηγορούν. Σε τελική ανάλυση όμως, αν το μεταφράσω αυτό σε καθαρά, αυτά τα κοινωνικά δεδομένα, σε διατροφικές διαταραχές, θα έλεγα το εξής, ότι οι περισσότεροι από εσάς θα ερμήνευαν την αδυναμία κάποιου του να αδυνατήσει, βλέπε πολιτικός ορθόν, ως κάποιο είδους αδυναμία χαρακτήρα, ένα lack of character, έτσι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανένας να σταθεροποιηθεί κάπου και να πει ότι εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να δυνατήσω. Όλο έχει πισωγυρίσματα, δεν το κάνει, το λέει και δεν το κάνει, βασικό θέμα. Άρα ορίσαμε ένα σύνδρομο ανεπάρκειας δυναμικής προσαρμογής. Δηλαδή, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω fit, δεν μπορώ να προσαρμοστώ καλά μέσα στο κοινωνικό μου περιβάλλον. Για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Τώρα, τι θέλουμε να βρούμε μέσα από αυτό. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν κοινωνίες ή υπάρχουν κοινωνικά μορφώματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε κλινικές περιπτώσεις. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια αλφα δομή κοινωνικών δικτύων και μια αλφα προσωπικότητες, συγκεκριμένες προσωπικότητες των δραστών, δηλαδή των μελών της οικογένειας αυτής, θα μπορούσε πιθανώς, εάν αυτή η οικογένεια, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ ασταθής σαν σύνολο, κοινωνικό σύνολο, να προκαλέσει στο μίκρο, στο επίπεδο το κλινικό, δηλαδή αύξηση του άγχους. Θα μπορούσε επίσης να πάει σε διπολική ή σε κυκλοθυμική συμπεριφορά. Ποιες είναι οι ενδείξεις, ας πούμε, προς μια πολύ σταθερή μακροδυναμική. Δηλαδή, έχουμε μια οικογένεια από την άλλη πλευρά που είναι πάρα πολύ σταθερή. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσαμε να έχουμε μικρο καταθλίψεις ή απελπισία. Για παράδειγμα, μην ξεχνάτε ότι αν κάτι είναι πάρα πολύ σταθερό, άρα σημαίνει ότι μπορεί να έχω μεγάλο ορίζοντα προβλεψιμότητα, τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά είμαι και άπελπης. Τίποτα δεν αλλάζει για κανέναν ποτέ. Είναι τρομερό δηλαδή το να μην έχεις δυναμική. Είναι εξίσου τρομερό με το να έχεις πάρα πολύ ασταθή δυναμική. Που δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αύριο. Έχεις πολύ μικρό δηλαδή ορίζοντα προβλεψιμότητα. Ποιες είναι τώρα οι απέναντίες. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς μπορεί το μίκρο, δηλαδή το άτομο, να επηρεάσει το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή ένα άτομο το οποίο, για παράδειγμα, μπορεί, αυτό το ξέρουμε και ιστορικά ακόμα, ότι ένα άτομο από μόνο του, έτσι, να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις που να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο το οποίο αφορά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ο οποίος είναι υπερβολικά ασταθής ή υπερβολικά σταθερός σε μια συμπεριφορά, ας πούμε. Για εμάς, ας πούμε, η ανορέξια, η νευρική ανορεξία είναι μια υπερβολικά σταθερή συμπεριφορά, μια καθήλωση σε μια συμπεριφορά. Φανταστείτε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει λοιπόν το κοινωνικό μόρφωμα, μπορεί να είναι η ευρύτερη οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αυτό το άτομο μπορεί να είναι πολύ ασταθές, είτε να είναι και πολύ σταθερό σε αυτή τη συμπεριφορά. Άρα, φτιάξαμε ένα δοκιμασία, θα την έλεγα, η οποία αφορά
είναι μόνο 2 σελίδες, όπως βλέπετε, και προσπαθήσαμε να βρούμε ποιες είναι, ρωτήσαμε δηλαδή, ποια είναι τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής μου, ποιοι είναι και πώς συνδέονται μεταξύ τους και το τι τύποι είναι. Δόθηκε και σε ένα δείγμα φυσιολογικών. Φυσιολογικός, όπως πάντα, είναι εδώ πέρα. Έχουμε και μερικούς οι οποίοι είναι και πρώην φοιτητές μου. Ξέρετε, φυσιολογικοί, οι πρώτοι φυσιολογικοί, ποιοι είναι, οι φοιτητές, βέβαια, της ψυχολογίας, ας πούμε. Είναι τα κλασικά, οι κλασικοί πειραματάνθρωποι, οι οποίοι μας χρησιμεύουν πάντοτε και είναι πάντοτε πρόθυμοι που να τους ευχαριστήσω. Εντάξει. Άρα λοιπόν, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε ποια είναι η σχέση μεταξύ κατάθλιψης, κοινωνική αυτοκτονικότητα, ακόμα και δημοκρατικός ηγέτης, αυταρχικός ηγέτης, υπεροχή ηγέτη και όλα αυτά που βλέπετε από τη μία και από την άλλη, τα δικά μας. Δηλαδή, πόσους κόμβους βάζεις. Εγώ δεν έκανα τίποτα πάντα. Δεν βλέπετε τίποτα δηλαδή. Δεν το χάλασα εγώ, δεν έκανα τίποτα. Το δικαίωσα. Και αυτό στα γερμανικά το έχετε βάλει. Λοιπόν, παράδειγμα. Είπαμε, πες μας τα πρώτα μέχρι 15 πρόσωπα που είναι πολύ σημαντικά στη ζωή σου. Καταρχάς, η πρώτη έκπληξη ποια ήταν? Ότι εμφανίστηκαν πρόσωπα τα οποία δεν έμπαιναν μετά στο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, εμφάνιζε ο άλλος συγκεκριμένα μία από τις φοιτήτριες, η οποία έλεγε για παράδειγμα μπαμπάς, σκληρός, Γιάννης, και στο κοινωνικό δίκτυο δεν επικοινωνούσε με κανέναν, ούτε με αυτήν την ίδια. Υπήρχαν δηλαδή κόμβοι στο κοινωνικό δίκτυο οι οποίοι ήταν μη συνδεδεμένοι, αλλά παρόλα αυτά ήταν σπουδαία πρόσωπα στη ζωή μου. Επίσης, υπήρξαν για παράδειγμα, κοιτάξαμε εμείς διάφορα να δούμε, με ποια σειρά τα βάζετε αυτά τα ονόματα. Φυσικά είναι άλλα αυτά τα ονόματα τα οποία έρχονται πρώτα, συνήθως μπαμπάς, μαμά, ξέρω εγώ και τα υπόλοιπα, έτσι. Και άλλη σειρά με το να βάζεις πρώτα τους φίλους πάνω από τη μπαμπά και από τη μαμά. Εμφανίστηκε τώρα. Α, εντάξει. Μήπως φταίει το σλάιτ. Είναι έτσι. Πάει καιρός τώρα, δηλαδή, που υπάρχει αυτό και δεν βλέπω πίσω. Γι' αυτό. Δείχνει άλλα πράγματα, αφήσε και εγώ άλλα, λέω. Τώρα έγινε. Εντάξει, να συνεχίσω. Λοιπόν, επίσης, βλέπουμε διάφορα πράγματα, τα οποία, ενώ στην αρχή φαίνονται ότι δεν είναι συνδεδεμένα, δηλαδή δεν πάει το μυαλό του άλλου. Ξέρετε, η κλασική ψυχολογία, η κλασική κλινική ψυχολογία, έχει το εξής δόγμα, το λεγόμενο inside out. Δηλαδή, θα σε κάνω εγώ καλά μέσα, για να μπορείς μετά να το βγάλεις προς τα έξω. Το outside in, μάλλον, δηλαδή το από τα έξω προς τα μέσα, αυτό μάλλον έχει μια δεύτερη και τρίτη, αν θέλετε, σημασία για την κλινική ψυχολογία. Εμείς θέλουμε να το επαναφέρουμε, να είναι και τα δύο μαζί, και inside out και outside in. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα λοιπόν είναι ότι προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε από τη μία πλευρά, βλέπετε, καλά δεν βλέπετε τίποτα, αλλά τα λιγότερα πάντως είναι από την πλευρά τα οποία είναι τα κλασικά, τα κλασικά ψυχολογικά πράγματα, δηλαδή κατάθλιψη, κοινωνική αυτοεκτίμηση, αυτοκτονικότητα, συναισθηματικός έλεγχος και όλα αυτά. Και από την άλλη την πλευρά, που είναι τα πιο πολλά, που δεν τα βλέπετε και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ απλά, είναι τα δικά μας. Δηλαδή, πόσους κόμβους έβαλες, πόσα άτομα έχεις, για παράδειγμα. Αν όλα τα άτομα αυτά συνδέονται, αν για παράδειγμα, ποια είναι η κεντρικότητα που αποδίδεις, ποια είναι η πυκνότητα του δικτύου στην οποία έχεις βάλει. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στα πρώτα αποτελέσματα. Εδώ μπορώ να σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι ενώ ένας συμφίλος και συνάδελφος, ο Σταλίκας, ο Τάσος, μου λέει για παράδειγμα ότι εμείς ως κλινικοί ψυχολόγοι ξέραμε ότι η κατάθλιψη χρειάζεται ένα supportive network. Ένα δηλαδή network το οποίο να τους υποστηρίζει. Αλλά εμείς πώς το εννοούσαμε εμείς οι κλινικοί ως τώρα? Το εννοούσαμε πάρα πολύ απλά ότι αυτό το δίκτυο πρέπει, είναι ο ασθενής στο κέντρο και όλοι οι άλλοι φεύγουν ακτινικά γύρω-γύρω. Λοιπόν, το ESIOT Project λέει ότι δεν αρκεί αυτό. Πρέπει και αυτοί να συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή πρέπει να αποτελούν ένα δεμένο σύνολο. Απέναντίας, εάν για παράδειγμα είναι απλώς ακτινικό, τότε δεν παρουσιάζει καμία συνάφεια με τη μείωση της κατάθλιψης. Επίσης, υπάρχουν διάφορα εδώ πέρα τα οποία θα μπορούσα ανεκδοτολογικά να σας πω. Μπορώ να σας πω όμως ένα ή δύο, τα οποία είναι... καλά, εντάξει.
τα οποία είναι ένα ίδιο. Για παράδειγμα, όσο πιο μεγάλη, επειδή μιλάμε κυρίως για κοπέλες στο πρώτο έτος της ψυχολογίας, όσο πιο μεγάλη είναι η απόσταση της προσωπικότητας που υπάρχει μεταξύ του φίλου, της σχέσης της και του πατέρα της, τόσο αυξάνονται οι ψυχώσεις. Και αυτό μπορεί ακόμα να συμβεί. Ούτε και εγώ δεν τα βλέπω, ρε παιδιά, καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει, προχωράμε στο επόμενο και τελειώνουμε. Τι προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε? Έχοντας αυτή τη δοκιμασία, η οποία μας επιτρέπει να βρούμε, αν θέλετε, το δυναμικό βήμα του ατόμου. Okay. Λοιπόν. Αυτό είναι φοβερό, εντάξει. Να το πάω και λίγο πίσω. Για να δω, θα φανεί τίποτα. Α, ναι, να το. Να το. Λοιπόν, για παράδειγμα εδώ, σας έλεγα προηγουμένως. Ανεβαίνουν τα ψυχοτικά όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ του πατέρα και του φίλου. Και του φίλου που έχω, τις σχέσεις μου. Έτσι. Μην φανταστείτε βέβαια ότι γίνονται ψυχοτικές όσες έχουν διαφορετικό προσωπικότητα πατέρα και φίλου. Απλώς μεταβάλλεται από το ένα πάει στο δύο. Μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η δοκιμασία πήγε σε φυσιολογικά άτομα. Εντάξει. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, σκοπός. Ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι ουσιαστικά να δώσουμε ένα δυναμικό βηματισμό. Δηλαδή να αρχίσουμε να μεταβάλλουμε πράγματα μέσα στο δίκτυο ή να μεταβάλλουμε πράγματα τα οποία αφορούν την προσωπικότητα των δραστών, των εκάστων δραστών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε κίνηση είτε να μειώσουμε την αστάθεια που παρουσιάζεται. Ανάλογα και όπως ζητείτε. Επίσης, όπως έχουμε δει και άλλωστε, οι αμυγείς ψυχολογικές προσεγγίσεις, αυτό που έλεγα προηγουμένως δηλαδή, είναι μάλλον αποτελεσματικές. Δηλαδή δεν μπορώ να δω το άτομο το οποίο έχει μια συγκεκριμένη... Εγώ αποφεύγω να μιλάω για διαταραχές, πες ότι είναι δικό μου αυτό το σοου, δεν μιλάω για διαταραχές, μιλάω γενικότερα για δυσπροσαρμογές, πάντοτε θέλω να μιλάω κοινωνικά. Δεν μου αρέσουν αυτή, αν θέλετε, αυτή η ιατρική ορολογία που έχει κυριαρχήσει. Γιατί από μόνη της, για μένα τουλάχιστον, αποτελεί ισχυρό παράγοντα κοινωνικής συμμόρφωσης. Όταν μπει δηλαδή η ιατρική ορολογία μέσα, τότε υπάρχει το πρέπει. Θα γίνει αυτό, θα πάθει τούτο. Εγώ θέλω να τα αποφύγω όλα αυτά. Προσπαθώ λοιπόν να τις αποβγάλω όλες αυτές τις λέξεις. Αντί για θεραπείες, έχω βάλει προσεγγίσεις, έχω βάλει όλα αυτά τα οποία βλέπετε και εσείς. Τόσο λίγο. Επίσης, έχω κάνει και το CBT και το BT. Ξέρετε, το CBT είναι το Cognitive Behavioral Therapy, ενώ το BT είναι το Behavioral Therapy, το σκέτο. Εγώ το έχω βάλει Social Cognitive Behavioral Therapy και επίσης και Social Behavioral Therapy. Αυτές είναι, αν θέλετε, τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή, οι αρχικές οδοί που μας προσπαθούμε να τις αλλάξουμε κι εμείς, γιατί δεν μας κάνουν, αλλά σχετικά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την ιστορία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ και για τον τρόπο που ανταπεξήλθατε στις περιπέτειες. Να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Μαρία Τιτζιάκα, που είναι η Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών και η οικογενειακή θεραπεύτρια, να μας μιλήσει για τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας στην αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών.